χρόνια και ακριβώς 2 ώρες από την ημέρα του συμβάντος. Τώρα, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα ευχαριστήριο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αυτή την περίοδο, τα 2 χρόνια, στάθηκαν δίπλα μας. Δεν θέλω να ονομάσω πια μέσα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε να συνεχίσω με ένα ευχαριστήριο στους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή σωματεία ιδιώτες έχουν σταθεί στο πλάι μας. Επίσης, κάποιους φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο, που ήταν, είναι και συνεχίζει να είναι δίπλα μας, με τον πρόεδρο του, τον κύριο Ταβερναράκη, τον Γιώργο, με τον Άρη τον Τζεκούρα, που είναι από το Δέλτα Σίγμα, που θα είναι και μαζί μας σήμερα να μας αναλύσει κάποια πράγματα, και ανθρώπους οι οποίοι ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας, σε ενημερώσει, γιατί εμείς, σαν Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, δεν έχουμε ειδικότητες ούτε μηχανικού ούτε οικονομολόγου. Στελεχωθήκαμε λοιπόν από ανθρώπους εθελοντικά που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Θα αναφέρω κάποια ονόματα. Θα αναφέρω τον κύριο Δοξαστάκη του Ζαχαρία που ήταν δίπλα μας, τον κύριο Παριντάκη τον Παύλο, την κυρία Γρηγορίου τη Μαρία, τον Χαραλαμπίδη τον Λευτέρη, τον Γκανάκη τον Στέλιο που είναι και σήμερα εδώ σαν εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Και να συνεχίσω εκφράζοντας τη συμπαράσταση του Συλλόγου μας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Και δυστυχώς αυτό που θα πούμε σήμερα είναι μια εικόνα που εύχομαι να μην βρεθούν στην ίδια θέση που βρισκόμαστε εμείς σήμερα, οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Θυμόμαστε τις πρώτες μέρες του σεισμού, βλέποντας τις εξαγγελίες που γίνονται σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά δυστυχώς είναι στο φάση της θεωρίας αυτή, όπως είμαστε και εμείς τότε, στη θέση όμως της πράξης και της εφαρμογής των υποσχέσεων, δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τώρα, συνεχίζοντας, θα ήθελα να σε 3 ενότητες να χωρίσω αυτή τη συνέντευξη τύπου, σε πράγματα τα οποία έγιναν, να μην τα μηδονίζομαι όλα, σε πράγματα που μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν και πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σήμερα. Οπότε, τι έγιναν. Τις πρώτες μέρες είδαμε τους φορείς που είπαμε προηγουμένως, το Δήμο, την Περιφέρεια, το κράτος και οι ιδιώτες πάνω απ' όλα που βοήθησαν στη στέγαση της περιοχής των σεισμοπλήκτων, στην Περίθαλψη και τα λοιπά. Είχαμε και κάποια θέματα ενδιάμεσα που είχαν άμεση ανταπόκριση. Εκεί οφείλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον Συρηγονάκη, τον Νίκο, τον Αντιπεριφερειάρχη, που ό,τι χρειαζόμαστε, σας θυμίζω την περίπτωση με τα χιόνια που είχαν παγώσει οι κίσκοι, ήταν ο άνθρωπος που φρόντισε άμεσα στην αποκατάσταση του προβλήματος για να μην παγώσουν οι άνθρωποι μέσα στις αίθουσες. Τα κλείνω. 2 χρόνια τώρα. Τι δεν έγινε. Μα το είπα στην εισήγηση μου, θα τα πω με τη σειρά τους. Λοιπόν, τι έγινε επίσης. Έγινε η κάλυψη στη στέγαση των σχολείων προσωρινή, η οποία παραμένει και σήμερα. Τι άλλο κερδίσαμε με τα αιτήματα του Συλλόγου, την απαλλαγή του ΕΜΦΙΑ, η οποία δεν προβλεπότανε, να έρθει το τμήμα του ΤΑΕΦ στην περιοχή μας, κάτι που επίσης δεν προβλεπότανε, να δοθεί η επιδότηση εγγύου, η αναστολή των εργαζομένων, η μοριοδότηση της Πανελλήνιας και επίσης οι κατεδαφίσεις, όπως προβλέπετε μέχρι σήμερα, από το ΦΕΚ θα επιβάρωναν τους ιδιοκτήτες. Αυτό λοιπόν άλλαξε και δόθηκε η χρηματοδότηση στους δήμους της περιοχής μας και αυτό ήταν ένα αίτημα του Συλλόγου το οποίο το κερδίσαμε. Έχουν δοθεί επίσης περίπου 3 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους. Έχει γίνει μερική, το τονίζω, μερική αναπροσαρμογή του τιμολογίου για τις εργασίες, αλλά δεν μας καλύπτει. Έχει γίνει επίσης η άρση των κατασχέσεων των λογαριασμών, ένα μεγάλο θέμα που είχε απασχολήσει και σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και επίσης, τι άλλο έγινε. Δόθηκαν πάρα πολλές υποσχέσεις. Πραγματικά τις λάβαμε. Αλλά η υλοποίηση, κολλάμε λοιπόν στην υλοποίηση. Αυτά έγιναν. Ήρθε ο Πρωθυπουργός σε εμάς την επόμενη μέρα του σεισμού, αλλά από ό,τι αντιληφθήκαμε πρόσφατα, επέστρεφε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην περίπτωση της Θεσσαλίας, και μπράβο στην περιοχή, μετά το συμβάν μετέβηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε 2 δις 250 εκατομμύρια. Για να δοθούν στους πληγέντες. Εμάς δεν έχει ζητήσει ακόμα κανένας τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και αυτό τώρα. Τι άλλα πράγματα έγιναν από το Σύλλογο, μια και είπαμε ότι θα είναι και κάπως μια απολογία του Συλλόγου. Έγιναν δεκάδες τόμοι εγγράφων,
προς όλους τους φορείς, Δήμο, Πολιτεία, Υπουργεία κτλ. Υπομνήματα τα οποία τα γνωρίζετε, τηλεδιάσκεψη στη Βουλή, διαμαρτυρία στην αποκεντρωμένη και επίσης μια περίοδο περιοδιών να ενημερώσουμε τον κόσμο, επειδή δεν μπορούσε να έρθουν όλοι εδώ στην περιοχή, σε οικίσκους, σε οικισμούς, επιγραμματικά αναφέρω, Χουμέρι, Βόνι, Ίνης, Σινιάς, Ασίμι, Αρκαλοχώρη, Πάρτιρα, Σαμπά και άλλα. Επίσης, είχαμε και μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον κύριο Σχοινά, που εκεί θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία μας είπε και δυστυχώς δεν τα ζήτησε κανένας για να γίνουν. Τι επίσης θέλαμε σαν επιτακτική ανάγκη, από την αρχή, ο αριθμός πρωτοκόλλου 1 του Συλλόγου μας, ποιο ήταν, ένα αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή, να δημιουργηθεί ένα γραφείο, μια υπηρεσία, να εξυπηρετεί τους σεισμόπληκτους σαν πληροφορίες. Δεν έχει γίνει. Όπως επίσης, συστάθηκε η επιτροπή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μια επιτροπή για τους σεισμόπληκτους. Έγινε αυτή η επιτροπή, αλλά δεν έχει συνεδριάσει 2 χρόνια. Έγινε όμως η επιτροπή. Όπως επίσης, έγινε και μια επιτροπή διερεύνησης για να βρεθούν θέσεις για την ανέγερση σχολικών κτηρίων. Αυτή η επιτροπή έγινε, αλλά δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Θα επανέλθω στο θέμα της σχολικής στέγης παρακάτω. Ένα επίσης σοβαρό θέμα είναι η απαλλαγή των δημοτικών τελών, που ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία να τα ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τις 14 Πρώτου του 2022 χρειάστηκε να προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και τελικά το άρθρο 152 της Επιτροπής μας δικαίωσε δικαστικά και επιβάλλει στη Δημοτική Αρχή να αφαιρεθούν τα δημοτικά τέλη με αναδρομική ισχύ από τη μέρα του σεισμού, που αφορούν ακόμα και το ΤΑΠ, φωτισμού, καθαριότητες κλπ. Αυτά τα τέλη έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του Δήμου 430.000 από τις 9 πρώτου του 23, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο να αφαιρεθούν από τους δημότες. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιοχές που βασιζόμενοι πάνω στην απόφαση αυτή που κερδίσαμε, είναι η Σάμος, πάρθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου και έγινε η απαλλαγή των δημοτικών τελών, στο Μάτι, στη Ραφίνα. Και σήμερα, στο Μάτι, ο Δήμος Λαρισαίων και Φαρσάλων, πατώντας πάνω σε αυτή την απόφαση, 12μηνη απαλλαγή των δημοτικών τελών στις περιοχές της πληνιροπαθής, όπως επίσης, είχε τι άλλο εφαρμόστηκε, δωρεάν παροχή σε δημοτικές δομές, όπως οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια κτλ. Είναι δωρεάν σε αυτούς τους Δήμους, κάτι που δεν έγινε σε εμάς, όπως επίσης για όλους τους πλημμυροπαθείς, μέσω του ΤΕΒΑ, διανομή τροφίμων σε όλους όμως. Έτσι, αυτά εμάς δεν έγινε. Τώρα, για τα σχολεία, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Επιγραμματικά θα αναφερθώ ότι ενώ στην περιοχή μας έχουμε 3 σχολεία που σήμερα τρίτη σχολική χρονιά στεγάζονται σε κοντέινερ, είναι το πρώτο δημοτικό Αρκαλοχωρίου, το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου και το δημοτικό του Θραψανού. Πόσοι μαθητές συνολικά? Τον ακριβή αριθμό δεν το γνωρίζω, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 με 600 άτομα τα παιδιά που είναι σε αυτές τις δομές. Δεν είναι ακριβή η πληροφορία. Αυτό όμως μπορώ να σας πω ότι το 21 που έγινε ο σεισμός, αναγκάστηκαν να φύγουν μαζί με 3.500 ανθρώπους. Το 1/4 λοιπόν του πληθυσμού πήγε σε άλλους δήμους, γιατί 3.500 και 600 άτομα τα οποία μένουν σήμερα στα κοντέινερ, βάσει της απογραφής που ήταν γύρω στις 16.000, είναι το 1/4 του πληθυσμού σήμερα, δεν είναι στην περιοχή μας. Παράδειγμα, γιατί εδώ επικαλούνται ότι θέλουμε πενταετία και δεκαετία να γίνουν νέες σχολικές αίθουσες. Έχουμε το παράδειγμα στο Δαμάσι, που η Τέρνα μέσα σε 84 μέρες έφτιαξε ένα δημοτικό στο Δαμάσι. Έχουμε επίσης η περιοχή των Αναλογίων και μπράβο τους, πατώντας πάνω με αιτία τα σεισμόπληκτα, βγήκε 1.600.000 για να γίνει ένα σχολείο στα Ανόγια. Χθεσινή είδηση, παρακαλώ. 26/9, εχθές δηλαδή, ο κύριος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης μας, βρισκόμενος στην Αθήνα, εκπροσώπησε τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, υπέγραψε να γίνει ένα σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας στο Ηράκλειο, όπως επίσης και ένα γενικό και ένα επαγγελματικό λύκειο στα Χανιά, στην Κίσαμο. Εμείς δεν έχουμε αιτηθεί τίποτα από την περιοχή μας γι' αυτό. Επίσης, ο κύριος Σχοινάς από τις Βρυξέλλες μας είπε ότι δεν είναι τίποτα το να γίνει ένα σχολείο τη στιγμή που φτιάχνουν δεκάδες σχολεία στην Ουκρανία. Και ένα άλλο στοιχείο που θα σας πω, ψάξτε το, είναι τεκμηριωμένο. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μηνιαίως παίρνει 2 δις 200 εκατομμύρια
από την ημέρα του συμβάντος του πολέμου μέχρι σήμερα. Εμείς τι ζητάμε εδώ στην περιοχή? Τα χρήματα που δίνεται στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 5 μέρες, όχι για 1,5 χρόνο που είναι εκεί. Τώρα, πάμε παρακάτω σε άλλα στοιχεία που ίσως είναι και αυτά χρήσιμα. Να γίνουν αυτά που δεν έγιναν. Τι ζητάμε λοιπόν σήμερα? Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τα κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Η άρση λοιπόν επικινδυνότητας είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια ασφάλεια. Θα πάμε σε οικισμούς, να πω ένα παράδειγμα στο Χουμέρι, σπίτι το οποίο είναι πράσινο, απέναντι ο τείχος έχει πάρει κλίση και είναι έτοιμος να πέσει. Έχουν βάλει οι απέναντι υποστηλώματα για να μην πέσει να πλακώσει τα παιδιά που παίζουν έξω. Αυτή η εικόνα είναι παντού στο Δήμο. Κάντε μια βόλτα και εσείς θα το συναντήσετε. Και επίσης είναι και το θέμα της δημόσιας υγείας, γιατί μέσα σε αυτά τα κτίρια δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Αυτό επίσης που ζητάμε, που έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές, είναι η παράταση των πληστηριασμών. Είναι ένα θέμα επίκαιρο. Σήμερα γίνονται 3 πληστηριασμοί και το επόμενο δεκαήμερο προβλέπεται να γίνουν πάνω από 10-15. Θα βρείτε τα στοιχεία και στη σελίδα του Συλλόγου και πού θα γίνουν αυτοί οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις. Επίσης, το άτοκο δάνειο, ενώ έχει υποσχεθεί από όλους, δυστυχώς δεν μπορεί να το πάρουν οι σεισμόπληκτοι. Και κλείνοντας το κομμάτι, το κεφάλαιο αυτό, να πω ότι η τήρηση των υποσχέσεων όσων πέρασαν από εδώ και φωτογραφήθηκαν, δυστυχώς έχουν μείνει σαν υποσχέσεις. Γυρίστε λοιπόν πίσω εσείς τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να δείτε το κεφάλαιο των υποσχέσεων και να πάρετε ένα χαρτί που δεν θα χρειαστεί να γράψετε τίποτα, να δείτε την υλοποίηση. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά που έχουν υποσχεθεί τα τελευταία χρόνια. Πάρτε λοιπόν τις φωτογραφίες και τις δηλώσεις και θα βγάλετε συμπεράσματα. Όσο αφορά λοιπόν στοιχεία τα οποία σας ενδιαφέρουν επίσης για το ΔΑΕΠ, είναι επισημότατα αυτά τα στοιχεία, προβλέπεται να κατατεθούν γύρω στους 8.000 φάκελοι. Σήμερα έχουν κατατεθεί πλήρες φάκελοι 2.254 και έχουν 29 άδειες εκδοθεί. Το ποσοστό λοιπόν στους φακέλους που έχουν κατατεθεί είναι 1,28%, αλλά αν προσθέσουν και τους φακέλους που προβλέπεται να κατατεθούν, το ποσοστό είναι 0,0036%. Αυτό το στοιχείο και μόνο μας παραπέμπει ότι θα χρειαστούν πάνω από 150 χρόνια με αυτό το ρυθμό να ελεγχθούν αυτοί οι φάκελοι. Σήμερα έχουμε στο Δήμο το δικό μας, με τον επανέλεγχο, αυτό το νούμερο ίσως είναι μεγαλύτερο σήμερα, 741 κτίρια τα οποία έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Μιλάω για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, για τους υπόλοιπους Δήμους είναι έξτρα τα στοιχεία. 662 ΠΑΕΚ πρωτόκολλα κατεδάφισης έχουν εκδοθεί για όλους τους Δήμους και στο Δήμο το δικό μας έχουν γίνει 96 κατεδαφίσεις από τις 800 στο σύνολο. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ πίσω και στο κομμάτι των κατεδαφίσεων. Τώρα, 96 κατεδαφίσεις από τα 741 που έγιναν στον επανέλεγχο. Το 741 σήμερα είναι σίγουρα μεγαλύτερο το... Συνολικά πόσα έχουν κριθεί κατεδαφιστέα? Περίπου τα 800. Περίπου 800. Το 751 το νούμερο αυτό είναι ένα χρόνο, 9 μήνες μετά το συμβάν. Αλλά έχουν προσθεθεί κι άλλα. Εκεί επίσης είναι και μια κατηγορία που κρίνεται ασύμφορα, δηλαδή κίτρινα με βαριές ζημιές, δεν μπορούν να επισκευαστούν σήμερα, το κόστος επισκευής είναι πολύ μεγαλύτερο από το να κατεδαφιστούν. Αυτή λοιπόν είναι επίσης ένα από τα αιτήματα που έχουμε σαν σύλλογο και μεταξύ και άλλων φορέων, για να ανοίξει το παραθυράκι της κατηγορίας των ασύμφορων. Έτσι, δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες και τι προβλέπετε με την κατάθεση φακέλου να πάρουν και την αρρωγή όσοι δεν την έχουν πάρει ακόμα. Έχουμε κι άλλα νούμερα εδώ, αλλά δεν θέλω να σας... τώρα. Αυτό που θα θέλαμε από εσάς, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης και σαν μήνυμα που θα θέλαμε να περάσει σήμερα με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, είναι οι λύσεις που είναι στην παρούσα φάση το 80% των προβλημάτων θα λυθούν με δύο λέξεις. Απλοποίηση της διαδικασίας. Αυτό ζητάμε, όχι μόνο εμείς, θα αναφερθεί και το ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο πάνω σε αυτά. Εγώ όμως θα ήθελα να πω τι θα κερδίσουμε αν γίνει η απλοποίηση διαδικασίας. Άμεση αποκατάσταση περίπου 6.000 περιπτώσεων. Από συμφόρες του ΤΑΕΒ. Εάν κάνετε ένα πολλαπλασιασμό, θα δείτε ότι σήμερα οι 29 άδειες, 18 μήνες με τα 27 άτομα που έχει το ΔΑΕΒ, για να ελεγχθεί ένας φάκελος, χρειάζονται 368 μέρες για τον ένα φάκελο. Πόσο πληρώνεται αυτός ο υπάλληλος 368 μέρες? Θα στοιχίσει λοιπόν περισσότερο ο φάκελος που θα επεξεργαστούν ή η αποκατάσταση του κτηρίου? Αν είναι κάποια νούμερα τα οποία σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου, έτσι. Λέμε να φύγουν οι άνθρωποι από τις Κίσκους. Πώς θα επιστρέψουν 3.500 κόσμους και 600 που μένουν στις Κίσκους? Με αυτόν τον τρόπο. 600 που μένουν στις Κίσκους.
600 περίπου μένουν στις Κίσκους και 3.500 είναι σε, που δεν, μπορούν, δεν κατοικούνται τα σπίτια. Αυτοί λοιπόν για να επιστρέψουν θα πρέπει τα σπίτια να φτιαχτούν. Με την απλοποίηση της διαδικασίας κερδίζουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν γρήγορη αποκατάσταση, αποφυγή της γραφειοκρατίας. Για την γραφειοκρατία, αν θέλετε, μετά μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Και ένα άλλο σοβαρό θέμα, η αποφυγή της περαιτέρω διάβρωσης. Αν σήμερα κάποια κτίρια είχαν υποστεί μια ζημιά για να τα φτιάξει στις τάξεις, παράδειγμα, των 10.000, σήμερα είναι πολλαπλάσιο το ποσό το οποίο χρειάζεται λόγω της διάβρωσης. Και δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό, γιατί ό,τι επεμβάσεις γίνουν σε αυτά τα κτίρια που δεν έχουν εγκριθεί φάκελοι, δυστυχώς δεν αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης. Οπότε δεν μπορεί κανείς να κάνει ούτε μόνο στο σπίτι, γιατί δεν θα αποζημιωθεί. Επιστροφή λοιπόν στην κανονικότητα, που αυτό σημαίνει καλύτερη ψυχολογία των ανθρώπων. Αποδέσμευση, ένα σοβαρότατο θέμα. Ακούμε από όλους ότι έχουν δοθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές 66 εκατομμύρια. Το δεχόμεθα. Ποιοι από τους δικαιούχους μπορούν να εκταμιεύσουν αυτό το ποσό που το βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να το πάρουν? Μόνο 29 από τους 8.000. Οπότε, γιατί να τα βλέπουμε αυτά 66, και με ένα πάτημα ενός κουμπιού, με την απλοποίηση διαδικασίας, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν τα χρήματα, που αυτό σημαίνει ρευστότητα στην αγορά, άρση της επικοινωνιότητας, επιστροφή. Και ένας άλλος κίνδυνος που εγκυμονεί, όσοι φτιάχνουν σπίτια και δεν κάνουν φάκελο, θα χρειαστεί να επιστρέψουν τα χρήματα πίσω. Αν αυτό όμως γίνει, δεν θα χρειαστεί να γυρίσουν τα χρήματα πίσω. Επίσης, θα δημιουργηθούν άμεσα θέσεις εργασίας, όπως είπαμε προηγουμένως, και η μείωση της επικινδυνότητας. Μπορώ να σας πάω σήμερα σε σπίτια, όχι κίτρινα, κόκκινα, που τη θερινή περίοδο, επειδή δεν τρέχουν τα νερά μέσα, οι άνθρωποι αναγκαστικά μένουν σε κόκκινα. Δεν θα πω ονόματα, θα αναφέρομαι στον οικισμό του Αρχοντικού, που κάποιοι άνθρωποι το καλοκαίρι μένουν μέσα στα κόκκινα και το καλοκαίρι πάνε στα παιδιά τους, το χειμώνα πάνε στα παιδιά τους. Έτσι, είπαμε για τη μείωση από τις εστίες μόλυσης. Και με τον ρυθμό που πάμε, μεθαύριο θα γίνει εδώ ένα αεροδρόμιο και φανταστείτε την εικόνα, έτσι, αν δεν προχωρήσουμε έτσι. Το θέμα είναι πόσο κοστίζει αυτό. Θα σας πω ότι δεν κοστίζει τίποτα. Δεν κοστίζει, γιατί τα χρήματα αυτά απελευθερώνονται. Αν θα σας το αναλύσει ο κύριος Τσεκούρας τι χρήματα χρειάζονται, δεν χρειάζεται λοιπόν να βάλει το κράτος ξανά το χέρι στη τσέπη για να πατήσει αυτό το κουμπάκι. Τα χρήματα έχουν μπει. Πόσο λοιπόν κοστίζει τίποτα? Το ερώτημα είναι πόσο αξίζει, όχι πόσο κοστίζει. Αξίζει λοιπόν πολλά για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν υποσχέσεις από τον κύριο Τριαντόπουλο, από τον κύριο Αβγενάκη, από τον κύριο Καραγιάννη, προφορικές και από το βήμα της Βουλής, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί, αλλά δεν βλέπουμε να βγαίνει το αντίστοιχο ΦΕΚ για να προχωρήσουμε στην απλοποίηση. Περιμένουμε λοιπόν τώρα όσον αφορά τη διαβίωση μέσα στους οικίσκους που με ρωτήσατε και προηγουμένως και με ρωτούν οι άλλοι. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε και θα σκαλούσα τον καθένα από εσάς να αφήσει την εστία του, το σπίτι του και να πάει να μείνει μια εβδομάδα μέσα στους οικίσκους. Μόνο έτσι θα καταλάβετε πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και επειδή διάφορα κυκλοφορούν τώρα τελευταία στο διαδίκτυο, θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους ανθρώπους που μένουν μέσα στους οικίσκους με τη βοήθεια τη δικιά μας. Και όταν λέω τη δικιά μας, δεν εννοώ του συλλόγου, εννοώ τη δικιά μας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και πιστεύω ότι θα είμαστε δίπλα τους, ώστε αυτό να μην συμβεί ποτέ. Αν δεν γίνει αποκατάσταση των κτηρίων, οι άνθρωποι αυτοί μη φοβούνται, δεν θα φύγουν από τους οικίσκους. Πού θα πάνε, στους δρόμους? Λοιπόν, όσον αφορά την απλοποίηση που εκεί θέλω να εστιαστούμε, θα δώσω το λόγο τώρα στον Άρη τον Τσεκούρα. Είμαι τεχνικό επιμελητήριο. Από την πρώτη στιγμή συνεισφέραμε με πάνω από 150 εθελοντές μηχανικούς, οι οποίοι επανδρώσαν τις ομάδες του ΔΑΕΦ που είχαν έρθει, ώστε να κάνουν τους πρωτοβάθμιους ελέγχους και να βγάλουμε πιο γρήγορα τα συμπεράσματα για την κατάσταση των κτηρίων στην περιοχή. Στη συνέχεια, θεσμοθετήσαμε μία μόνιμη επιτροπή, η οποία της δώσαμε το όνομα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του Δήμου Μήνα Παιδιάδος, διότι δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των κτηρίων, είναι και η συνολικότερη ανασυγκρότηση μιας τόσο χτυπημένης περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι διαδικασίες πρώτη φορά και της ΔΑΕΦ χρειάστηκε να εφαρμοστούν σε τόσο μεγάλο πρόβλημα μετά το σεισμό της Αθήνας. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια είχαμε την περίπτωση Οδαμάση, τη ΣΑΜΟ, όπου μετά τη ΣΑΜΟ είχαμε κάνει και επώμνυμα ως τεχνικό επιμελητήριο, όπου αναφέραμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε προσεισμικούς ελέγχους σε όλα τα κτίρια της περιοχής. Μπορεί να μιλούσαμε προφητικά για κάτι δυσάρεστο, αλλά είχαμε μιλήσει. Ήρθε το Αρκαλοχώρι, το οποίο χτυπήθηκε. Είμαστε 2 χρόνια μετά και βλέπουμε να μην έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Ήρθε ο Ιαννός στη Θεσσαλία και μετά ήρθε η φετινή
καταστροφή στη Θεσσαλία που είδαμε τι έχει προκαλέσει και δεν μπορούμε παρά μόνο να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον κόσμο της Θεσσαλίας και να πούμε ότι ό,τι δράσεις κάνει ο καθένας όταν του χτυπάει η πόρτα μπορεί να βοηθήσει και την επόμενη κατάσταση. Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τα στοιχεία, σύμφωνα με το τμήμα της ΤΑΕΦΚ που έχει ιδρυθεί στο Αρκαλοχώρι, έχουν κατατεθεί 2.254 φάκελοι μέχρι πρότινος. Εκκρεμούν 5.000 καταθέσεις φακέλων ακόμη. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί είναι μόλις 29 και έχουμε 10 που είναι έτοιμες προς έκδοση. Τα πρωτόκολλα για κατεδάφιση είναι 662, από τα οποία έχουν γίνει μόνο 96 κατεδαφίσεις. Η πληρότητα από τους 2.254 φακέλους είναι 957, ότι έχουν καταθέσει και έχουν πληρότητα στα έγγραφα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει στην έγκριση των αδειών. Έχουν εκδοθεί 930 πρωτόκολλα ελλείψεων σε φακέλους και αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι μέχρι τους 2.254 δεν έχουν καν αξιολογηθεί. Εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε και κάναμε μια σειρά από επιστολές και παρεμβάσεις στους αρμόδιους υφυπουργούς, υπουργούς, στις οποίες αναφέρουμε τρόπους για την βελτίωση της διαδικασίας και τα κενά που έχει η νομοθεσία. Η πιο βασική πρόταση που έχουμε κάνει είναι για την απλοποίηση των διαδικασιών, όπως προείπε ο Μάρκος Κοκολάκης, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, όπου έχουμε κάνει δύο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις έτοιμες προς νομοθετική ρύθμιση. Τα κτίρια που έχουν κριθεί πράσινα με ζημιές και απαιτούν αποκατάσταση να μην εντάσσονται στο σύστημα της ΔΑΕΦΚ, αλλά με μια πολύ απλοποιημένη διαδικασία μέσω του e-άδειες του ηλεκτρονικού συστήματος που έχει κεντρικά το τεχνικό επιμελητήριο, ένας ιδιώτης μηχανικός να εκδίδει μέσω της πλατφόρμας για τις άδειες μικρής κλίμακας μια άδεια μικρής κλίμακας σεισμόπληκτου κτηρίου. Εκεί πέρα θα επιλέγει ότι το κτίριο είναι σεισμόπληκτο, θα ανεβάζει το δελτίο του δευτεροβάθμιου ελέγχου από το κλιμάκιο της ΔΑΕΦ, το ε9 του ιδιοκτήτη, ένα τοπογραφικό διάγραμμα ή ένα κτηματολογικό κτηματογραφικό απόσπασμα και την τεχνική έκθεση των ζημιών που έχει το κτίριο με φωτογραφικό υλικό, ανάλυση των παρεμβάσεων και προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό επίσης θα περιλαμβάνονται και κάποια κόστη τα οποία δεν. Κάποιες δαπάνες δεν τις περιλαμβάνει το τιμολόγιο ΖΕΦ, που είναι η αμοιβή του μηχανικού, αλλά και η διαχείριση των αποβλήτων οικοδομικής και ιδιαίτερα των επικίνδυνων, όπως ο αμίαντος. Ο αμίαντος είναι μια υγειονομική βόμβα που δυστυχώς σε πάρα πολλά κτίρια, ιδιαίτερα στην περιοχή, υπάρχει από καμινάδες, από στέγες και σε άλλες εφαρμογές. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο μηχανικός θα εγκρίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση, έχει αποκατασταθεί το κτίριο και ο δικαιούχος θα μπορεί να συνεχίσει κανονικά να αποχαρακτηριστεί το κτίριό του από πράσινο με ζημιές, να είναι κανονικό κτίριο και να μην χρειάζεται να επιστρέψει τα λεφτά. Αυτή η διαδικασία θα είναι μέχρι ενός ποσού των 8.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν υιοθετήθηκε η διαδικασία αυτή από την κυβέρνηση. Αποχώρησαν μηχανικοί πήγαν στη. Την ίδια διαδικασία προτείνουμε και για τα κίτρινα, τα οποία δεν θα έχουν όμως πρόβλημα στατικότητας. Δηλαδή, κίτρινα με ελαφριά ζημιάς, όχι με πρόβλημα στατικότητας στο φορέα. Η μόνη διαφορά θα είναι ότι εκεί πέρα ο προϋπολογισμός θα μπορεί να είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Αυτή η διαδικασία κοστίζει πολύ λιγότερο στο κράτος, επιταχύνει τις διαδικασίες. Ο κόσμος μπορεί εύκολα με μικρό ποσό που, θα καταθέσει, που έχει ήδη καταθέσει. Αυτή η διαδικασία, η απλοποιημένη διαδικασία, μπορεί πολύ σύντομα με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 30-35 εκατομμυρίων ευρώ από τα 66 που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς και δεν έχουν αξιοποιηθεί, να αποκαταστήσει τουλάχιστον 4.000 κτίρια μέσα σε λίγους μήνες σε όλο το Δήμο Μήνα Απεδιάδος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 4.000 κτίρια να ξανά είναι κατοικήσιμα, 35 εκατομμύρια να πέσουν στην τοπική αγορά, να δουλέψουν όλα τα τεχνικά επαγγέλματα και το τι ζωή θα φέρει πάλι σε αυτόν τον τόπο η αποκατάσταση αυτών των 4.000 κτιρίων που μιλάμε ουσιαστικά για τα μισά κτίρια
για τα μισά κτίρια από αυτά που περιμένουμε να αποκατασταθούν. Ως τεχνικό επιμελητήριο, επίσης, έχουμε κάνει προτάσεις για την κεντρική ανάληψη των καταδαφίσεων, διότι βλέπουμε και την αδυναμία ενός μικρού δήμου να μπορέσει να συντονίσει πλήρως τις καταδαφίσεις όταν έχουμε κάνει μόνο 96 από τις 600 που πρέπει να γίνουν. Την αναδιαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού έγινε μια αναθεώρηση στο τιμολόγιο, το οποίο όμως και με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές που ισχύουν στην αγορά. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για τουλάχιστον 25% οριζόντια αύξηση του τιμολογίου. Από αυτές που σας λέω τώρα, όχι. Αυτές οι προτάσεις... Δεν είναι πρόσφατες. Αυτές που τώρα έχουμε εδώ έγγραφο ένα χρόνο πριν που είναι οι ίδιες προτάσεις. Λοιπόν... Τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ. Προτάσεις έχουμε πει από τις διαδικασίες για 2 χρόνια. Ναι, αλλά αυτό είναι το κρίσιμο. Ναι, αλλά αυτό είναι η κρίσιμη τομή που τα μισά σπίτια θα αποκατασταθούν. Τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να το λέμε γιατί το έχουμε πει εδώ και... Είπαμε τα στοιχεία. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα που συναντάμε μπροστά μας και εμείς οι μηχανικοί, αλλά και οι υπάλληλοι του ΔΑΕΦ στην αποκατάσταση των κτηρίων. Έχουν να κάνουν με κοινές μεσοτυχίες που υπήρχαν πάρα πολύ στην περιοχή. Έχουμε να κάνουμε με προβλήματα νομολογίας, τα οποία δεν αναγνωρίζουν σαν αποκατάσταση του κτηρίου να κατασκευαστεί ένα προκάτ μεταλλικό, ένα κτίριο από οπτόλινθους κτλ. Επίσης, έχουμε μεγάλο ζήτημα στην υποστελέχωση της ειδών του Καστελίου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορούσε έτσι κι αλλιώς να ανταποκριθεί λόγω της υποστελέχωσης, όπως και όλες σχεδόν οι ειδών, στις κανονικές απαιτήσεις του Δήμου, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει τόσος κόσμος που ζητάει έγγραφα νομιμοποιητικά από τα κτίρια του, η ΔΟΜ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Ναι. Στις ερωτήσεις τα υπόλοιπα. Γιατί... Ναι, νομίζω ότι αναχωρήσει η μηχανική και θα πάει πάνω στην κεντρική Ελλάδα. Ναι, έχουν φύγει από το τμήμα της ΤΑΕΦ οι περισσότεροι μηχανικοί για να συνδράμουν στη Θεσσαλία, κάτι το οποίο κανένας από την περιοχή δεν διαμαρτυρήθηκε, είναι αλληλέγγυο, το θεωρούμε πολύ σημαντικό να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πούμε ότι έχουμε τόσες φυσικές καταστροφές, έχουμε αρχίσει ήδη να ζούμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει οι διαδικασίες να είναι γρήγορες. Το ένα φυσικό φαινόμενο προλαβαίνει και χτυπάει πριν αποκατασταθούν οι επιπτώσεις του προηγούμενου. Οι διαδικασίες δεν μπορούν πλέον να κολλάνε, δεν μπορεί ο κόσμος να περιμένει τη γραφειοκρατία. Πρέπει να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες, πιο άμεσες και πιο ουσιαστικές. Πόσο μπορεί να κοστίσει στο κράτος μια απλοποίηση διαδικασιών? Η απλοποίηση των διαδικασιών εκτιμούμε ότι είναι γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι επιπρόσθετα 30 με 35 εκατομμύρια. Είναι από λεφτά που ούτως ή άλλως θα δινόντουσαν, απλά τώρα θα δοθούν πολύ πιο γρήγορα. Ήδη έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς όσων έχουν δελτίο δευτεροβάθμιου ελέγχου. Αν αξιοποιηθούν 35 εκατομμύρια, μπορούν να αποκατασταθούν πάνω από 4.000 κτίρια. Και είναι χρήματα που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν οι πολίτες. Οπότε μένω στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακριβώς. Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε. Η απλοποίηση δεν κοστίζει τίποτα αυτή καθ' αυτή τα 35. Επιταχύνει. Ναι, είναι ναι, ο προϋπολογισμός. Ακριβώς. Επιπλέον 30 από τα 66 που έχουν ήδη δοθεί. Ακριβώς. Και λόγω του προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός, επειδή δεν θα βγει με το τιμολόγιο της ΔΑΕΦ, μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος. Επιπλέον θα είναι η αμοιβή του μηχανικού που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να καλύπτεται η αμοιβή του μηχανικού από το τιμολόγιο της ΔΑΕΦ. Αλλά εν τέλει στο κράτος θα κοστίσει λιγότερο, διότι όπως είπε και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο Μάρκος Κοκολάκης, δεν θα απαιτηθεί τόση εργασία από υπάλληλους της ΔΑΕΦ. Διότι αυτές οι αιτήσεις θα γίνουν ούτως ή άλλως από τους ιδιώτες μηχανικούς που και τώρα συντάσσουν τους φακέλους. Λόγω ελπίδα, είμαι και μέλος της επιτροπής που έχει συστήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο για το Master Plan της περιοχής. Θα ήθελα να πω πρώτα ότι
από την πρώτη στιγμή και ο Σύλλογος Ελπίδα και το Οικονομικό Επιμελητήριο έχουμε συμβάλει με προτάσεις για την οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής. Οι προτάσεις αυτές έχουν καταγραφεί από τις πρώτες επιστολές που έχουν σταλεί. Ήταν μια μεγάλη επιστολή, η οποία περιλάμβανε προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον αναπτυξιακό νόμο, με τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, με ένα αναπτυξιακό σχέδιο ολιστικό της περιοχής. Γιατί αυτές οι προτάσεις είχαν τη βάση τους στο γεγονός ότι η φυγή του πληθυσμού και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα ήταν στιγμιαίο. Θα ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα ήταν σε βάθος χρόνου. Επομένως, τα μέτρα τα οποία θα χρειάζονταν να πάρθουν θα πρέπει να ήταν μέτρα τα οποία θα είχαν μια συνεχή πορεία στο χρόνο. Τουλάχιστον μιας πενταετίας, δεκαετίας. Η κυβέρνηση έλαβε κάποια μέτρα, χρησιμοποίησε κάποια οικονομικά εργαλεία, έδωσε 3 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις συνολικά, τα οποία ανακούφισαν τις επιχειρήσεις, ωστόσο προσωρινά. Είχαν να κάνουν κυρίως με τη μείωση του τζίρου. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν συνεχίζουν στην πορεία του χρόνου. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει από την πρώτη στιγμή προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ολιστική ανασυγκρότηση της περιοχής, με ένα αναπτυξιακό σχέδιο, στο οποίο θα ενταχθούν προγράμματα αναπτυξιακά. Οι ιδέες αυτές δεν είναι ιδέες οι οποίες τις ανακαλύψαμε εμείς. Είναι καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, για παράδειγμα, τα οποία έχουμε αναφέρει, είναι προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν την απασχόληση στην περιοχή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους να στηριχθούν, οι επιχειρήσεις να στηριχθούν για να προσλάβουν άτομα, άνεργες μητέρες, ανέργους, για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθούν κίνητρα, προγράμματα ΕΣΠΑ με αυξημένη χρηματοδότηση, με αυξημένη προτεραιοποίηση, ώστε η περιοχή να ανακάμψει οικονομικά. Πρόσφατα, πριν 2 μέρες, το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα για την περιοχή της απολιγνητοποίησης, όπου στο πρόγραμμα αυτό θα στηριχθούν οι φυστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με μια αυξημένη χρηματοδότηση 70%. Αυτό μέχρι τώρα δεν έχει προβλεφθεί για μας. Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια αυξημένη προτεραιοποίηση και μια αυξημένη μοριοδότηση. Αυτό ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Ο αναπτυξιακός νόμος, ζητήσαμε και σαν Οικονομικό Επιμελητήριο και σαν Σύλλογο Ελπίδα να υπάρξει μια προτεραιοποίηση και μια αυξημένη χρηματοδότηση. Έγινε, μπήκε στο ΦΕΚ, ωστόσο δεν υλοποιήθηκε. Θέλουμε να πούμε ότι οι προτάσεις που έχει κάνει και το Οικονομικό Επιμελητήριο και ο Σύλλογος Ελπίδα είναι προτάσεις εφικτές. Είναι προτάσεις οι οποίες θα δώσουν μια όθηση στην περιοχή να επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Είναι προτάσεις που δεν έχουν παραπάνω δημοσιονομικό κόστος. Τα κονδύλια και τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ταμεία τα οποία από την πρώτη στιγμή τα είχαμε αναφέρει ως ταμεία τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Βλέπουμε ότι τώρα με τη Θεσσαλία αυτά τα εργαλεία αρχίζουν να τα ανακαλύπτουμε. Εμείς τα είχαμε ζητήσει από τότε και τα ζητάμε ακόμα και για την περιοχή μας. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η Θεσσαλία θα στηριχθεί από προγράμματα ύψους συνολικού ύψους 2,2 ευρώ. Ωστόσο, δεν έχουμε όμως κάποια ξεκάθαρη εικόνα για τα πόσα εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται, θα απαιτηθούν για τη δική μας ανασυγκρότηση. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την περιοχή μας, για τους κατοίκους, για το περιβάλλον της περιοχής, να πάρθουν άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα ανατάξουν την περιοχή μας και θα την καταστήσουν οικονομικό κέντρο όπως ήταν μια εποχή. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέψουν σε αυτή την περιοχή. Στο Γαλατέ, για παράδειγμα, πόσα σπίτια κατοικούνται, πόσοι μένουν σε υγείες τους, πόσες οικογένειες έχουν μείνει στο χωριό. Στο Γαλατά, το χωριό μου, η καταστροφή είναι της τάξης του 80 με 85%. Είναι μια καταστροφή η οποία δεν θα είχε γίνει ούτε αν είχε έρθει κάποιος εχθρός να βομβαρδίσει το χωριό.
Αυτό συμβαίνει σε πολλά χωριά. Έχω πει αρκετές φορές ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά απλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που απαιτεί και την ανάλογη προσπάθεια. Διαπιστώνουμε ότι η προσπάθεια δεν είναι επαρκής σε όλα τα επίπεδα. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι πάνε μαζί με τους κατοίκους. Όλοι μαζί, σαν κοινωνία και σαν οικονομία, θα πρέπει μαζί να πορευτούν. Γι' αυτό οι επιχειρήσεις δεν είναι ξεχωριστό κομμάτι από τους κατοίκους. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός κατά 55%. Σε γειτονικούς οικισμούς, το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού είναι επίσης πάνω από 50-60%. Σε κάποια χωριά υπάρχει... 50%. Πάνω... Στους δύο οικισμούς. Ακριβώς. Έχουμε... Στο Σαμπά, από 92 κατοίκους, σήμερα είναι 8 συγκεκριμένα. Από 92 είναι 8. Στη Βόνη, από 357 είναι 150. Και στο Γαλατά, από 40, 17. Και αν πάμε και στο Κουμέρι, είναι σήμερα 6 σπίτια τα οποία στέκουν. Τα υπόλοιπα έχουν όλα... Δηλαδή, 6 σπίτια.